Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και ευεξία». Το σημερινό μας θέμα είναι οι ουρολοιμώξεις και φιλοξενούμενός μας είναι ο ουρολόγος Dr. Κωστής Γιφτόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Γιφτόπουλε, καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί και θα συζητήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα. Έτσι. Το ακούμε πολύ συχνά, ουρολίμωξη, έχω ουρολίμωξη, πρέπει να κάνω εκείνο αυτό. Τι είναι οι ουρολίμωξεις? Η ουρολίμωξη είναι μια κατάσταση που είναι παθολογική. Δηλαδή υπάρχουν μικρόβια στο ουροποιητικό μας σύστημα, κάπου σε κάποιο σημείο του ουροποιητικού συστήματος, και ταυτόχρονα αυτά τα μικρόβια προκαλούν ενοχλήματα, συμπτώματα και κάποια παθολογική κατάσταση. Και έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε σε αντιδιαστολή με αυτό που ονομάζουμε ασυμπτωματική βακτηριουρία. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ανιχνεύεται σε μια εξέταση όπως είναι η καλλιέργεια ούρων μικρόβιο, αλλά ο ασθενής μας δεν έχει συμπτώματα. Άρα αυτό δεν είναι εξ ορισμού ουρολίμωξη. Στην ουρολίμωξη έχουμε συμπτώματα. Είτε κάποια ενοχλήματα κατά τη διάρκεια της ούρησης, τσούξιμο, συχνουρία, δυσκολία στην ούρηση, πόνο, κάψιμο, είτε συστηματικά ενοχλήματα, όπως είναι για παράδειγμα πυρετός ή πυρετός με ρίγος. Έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της μικροβιουρίας σε αντιδιαστολή με την ουρολίμωξη, γιατί μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι το ουροποιητικό μας σύστημα, άρα και τα ούρα μας, είναι στήρα, δηλαδή δεν έχουν μικρόβια.